Λοιπόν, επιστρέψαμε. Γιώργος Μημίκος δίπλα μου. Θα ανοίξουμε μία συζήτηση που αφορά έτσι, το αθλητικό κομμάτι, το αθλητικό σκέλος της εκπομπής, κάπως εναλλακτικά, κάπως έτσι όμορφα όπως συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή. Ανέλαβε ένα δύσκολο έργο και το πέτυχε. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι? Κάποιες φορές βάζω γκολ και στο στούντιο. Ακριβώς, ναι, εκτός... από τα αποδυτήρια. Εκτός στούντιο έχω βάλει 2-3 γκολ με το καλάθι γιατί πάει κάτι καλά. Πραγματικά, αλλά... η αλήθεια είναι αυτή. Παρόλο που περίμενα το αντίθετο να συμβαίνει με εμένα, αλλά τέλος πάντων. Και... αν ήσουν τερματοφύλακας, θα μπορούσες να ανταγωνιστείς την καλεσμένη μας. Στα πέναλτι, ίσως επειδή λόγω σώματος πιάνω όλο το τέρμα. Αλλά. Νόμιζα λόγω ευελιξίας, θα έλεγες τώρα. Όχι. Απλά λόγω όγκου, δηλαδή τη δυσκόλευα. Αλλά. Λοιπόν, επειδή είναι μια κοπελιά που ειδικά στο τελείωμα στο πλασέ, στο τέταρτο είναι ιδανική περίπτωση, νομίζω ότι θα είχα πρόβλημα. Θα έχεις πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να μας την παρουσιάσεις όμως. Ωραία. Είναι χαρά μας λοιπόν να έχουμε απόψε εδώ μαζί μας τη Μέρη την Κοκοτσάκη και είναι μεγάλη χαρά γιατί γνωρίζουμε πως η κοπελιά η συγκεκριμένη δεν πολύ συνηθίζει να δίνει συνεντεύξεις. Καθόλου, καθόλου δεν δίνει συνεντεύξεις. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε για μία ακόμη φορά. Και έχουμε να πούμε και πολλά βέβαια. Διεθνής η Μέρη, να το πούμε και αυτό. Έχει ήδη συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Αθλήτρια του Όφη. Έναν Όφη που βλέπουμε και σε πλάνα στους δέκτες μας, Νίκο, που όπως καταλαβαίνεις έχει να παίξει και η γυναική ομάδα του Όφη πάρα πολύ καιρό να μπει στο γήπεδο και να αγωνιστεί. Από πού λες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τη Μέρη, το ταλέντο της, την πορεία της, ή να πάμε λες σε αυτό που άνοιξες και που έδειξες τώρα ότι οι κοπέλες δεν αγωνίζονται? Η αλήθεια είναι ότι το πιο φρέσκο της επικαιρότητας είναι αυτό. Και δυστυχώς είναι επικαιρότητα αυτή. Μάλιστα, πέσαμε και στην περίπτωση γιατί σήμερα Παρασκευή, θα δούμε σε λίγο και πλάνα, έγινε και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα με αθλητές και αθλήτριες που διαμαρτύρονται για την επιστροφή τους στις προπονήσεις και στους αγωνιστικούς χώρους. Κάποιοι άλλοι παίζουν δηλαδή και κάποιοι άλλοι. Ακριβώς. Και νομίζω να μου επιτρέψεις, Νίκο, να πω και γενικά ο κόσμος του αθλητισμού ότι ειδικά όταν μιλάμε για την πρώτη εθνική κατηγορία των γυναικών, που είναι τα κορίτσια που ουσιαστικά σχηματίζουν την εθνική ομάδα, θα έπρεπε να είχε προσεχθεί το θέμα τους ακόμα περισσότερο. Όταν η εθνική ομάδα πηγαίνει για παιχνίδι χωρίς να έχουν κάνει προπονήσεις οι αθλήτριες, ναι, νομίζω πως είναι πολύ καυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το σχόλιο τώρα του Γιώργου του Μημίκου. Για να δούμε τι έχει να πει τώρα και η πρωταγωνίστρια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό όντως, γιατί πριν 2 μήνες, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι, πήγε η Εθνική Γυναικών να αντιμετωπίσει την Εθνική Γερμανίας, που ως γνωστόν είναι και η δυναμικότητα μεγάλη σε διαφορά, όπως και στους άντρες. Και τα κορίτσια ήταν απροπόνητες. Δηλαδή, δεν τίθεται μόνο θέμα δυναμικότητας και το πώς μπορεί να ανταπεξέλθει η ομάδα, είναι και θέμα υγείας, τραυματισμούς και ένα σωρό. Και μετά δέχεσαι και αρνητικά σχόλια από οπαδούς, φιλάθλους κτλ. Που εκείνοι δεν γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει. Ας πούμε, εννοείται η αντρική ομάδα, ας πούμε, που έχουμε οι διεθνείς μας, να πάνε να αντιμετωπίσουν άλλη ομάδα. Γιατί, okay, μπορεί να μην είμαστε στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι και αυτή η εθνική. Και είναι και αυτό που πρόσθεσε η Μέρη, Νίκο, ότι εγκυμονεί και ο κίνδυνος για τραυματισμό σοβαρό, κακά τα ψέματα, όταν δεν έχεις κάνει τις προπονήσεις που πρέπει. Δηλαδή, πέρα από το αποτέλεσμα, να μην στεκόμαστε μόνο στο αποτέλεσμα όταν παίξει με τη Γερμανία και είσαι ανέτοιμος, αλλά αυτό και είναι, ο κίνδυνος ενός τραυματισμού είναι κάτι πολύ σοβαρό. Γιατί και οι περισσότερες ταυτόχρονα δουλεύουμε, έτσι, δεν είναι, κάνουμε μόνο αυτό. Οπότε, με ένα τραυματισμό χάνουμε και άλλα πράγματα. Είναι ένα κομμάτι. Πόσοι μήνες τώρα είναι που είσαστε εκτός γηπέδου και εκτός προπονήσεων? Πέρσι προλάβαμε, παίξαμε μόνο τον πρώτο γύρο. Σταματήσαμε για την καραντίνα. Κάνανε εκεί πέρα, δεν ξέρω τι, κρατήσανε κάποιες ομάδες, ρίξανε κάποιες ομάδες. Τέλος πάντων, μείναμε κατηγορία γιατί ήμασταν καλά. Και φέτος, ενώ ξεκινήσαμε προετοιμασία. Εντάξει, χωρίς αποδυτήρια και τα γνωστά λόγω της κατάστασης, ξεκίνησε το δεύτερο lockdown και τελείωσε. Δεν είναι το θέμα ότι εγώ θα κατανοούσα απόλυτα αν δεν έκανε κανείς προπόνηση. Και δεν μιλάω τώρα για τους άντρες στην Α κατηγορία, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν έχει καμία σχέση, αλλά ξεκίνησε πριν 1-2 εβδομάδες, λέγανε θα ξεκινήσουν όλες οι Α εθνικές. Ξεκίνησε Α εθνική γυναικών βολή, ξεκίνησε το μπάσκετ, νομίζω μέχρι και το handball. Η δεύτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου. Η Super League 2. Ας μιλήσω μόνο για, επειδή είπανε για Α κατηγορίες. Ναι, ξεκίνησαν και Β, τέλος πάντων. Και δεν ξεκινήσαμε εμείς. Αυτό είναι το θέμα μου. Και εμείς είμαστε και σε ανοιχτό χώρο. Υποτίθεται. Είναι
η ασφάλεια διαφορετική. Τέλος πάντων. Δεν μας έχει απαντήσει κανείς αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Περιμένουμε, η αλήθεια είναι ακόμα και μέσα στην ημέρα να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Προς το παρόν δεν είχαμε πριν από λίγο. Δεν ξέρω, με το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί πανελλαδικά με τα επιδημιολογικά δεδομένα, με αυτές τις αντιδράσεις, με τις εισηγήσεις των επιδημιολόγων, δεν νομίζω να έχουμε θετική εξέλιξη, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι... γιατί κάποιοι παίζουν και κάποιοι δεν παίζουν. Ας κλείσουν όλοι, ας μην παίξει κανείς. Ακριβώς, τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα για τις κατηγορίες όπως την πρώτη εθνική γυναικών, αλλά και άλλες πολλές. Δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και παρόλο που τα κορίτσια, η φωνή τους έχει ακουστεί αρκετά και συνεχίζουν να ακούγονται τα κορίτσια και μάλιστα υπάρχει και ένα βίντεο, Νίκο, το οποίο μπορούμε να το δούμε που έχουν φτιάξει οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο στην συνεργασία με τον ΨΑΠ, με το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών. Ναι. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Νομίζω πως μπορούμε πάνω στη συζήτηση να το δούμε και αυτό. Εδώ βλέπουμε κάποιους πανηγυρισμούς, βέβαια. Πήγαμε και σε κάποια πλάνα από τα κορίτσια του Όφη όταν πήραν την άνοδο για την πρώτη εθνική. Μεταξύ αυτών και η Μέρη Κοκοτσάκη. Είναι η ομάδα που ανέβασε τον Όφη στην πρώτη εθνική κατηγορία το 2019, έτσι δεν είναι? Για δεύτερη φορά. Είχαμε ανέβει, πέσαμε και ξανανεβήκαμε. Όταν ακόμα βέβαια υπήρχε κόσμο στα γήπεδα και είχε γίνει στο Γεντί Κουλέ η φιέστα της ανόδου του Όφη. Ποιος είναι ο Μπόμπυρας? Είναι ξαδερφάκι μου, αλλά στο κοινό είναι ανιψάκι μου, γιατί έχω μεγάλη διαφορά ηλικίας, οπότε λέω ανιψάκι για να μην... Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, προβληματισμός αυτό το συμπέρασμα. Ζητούν απαντήσεις εκεί οι παίκτες. Ζητούν απαντήσεις. Νομίζω, Νίκο, στο σημείο αυτό... Μπορούμε, ναι, μπορούμε να δούμε το βίντεο από το γυναικείο ποδόσφαιρο με πάμε. Πολλές και συμπαίκτριές, νομίζω πρέπει διεθνή να έχουμε μιλήσει. Είναι όλα τα κορίτσια. Ισότητα στον αθλητισμό στην Ελλάδα? Δυστυχώς, όχι. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ανενεργό εδώ και 10 μήνες. Διακρίσεις στον αθλητισμό στην Ελλάδα? Δυστυχώς, ναι. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό άθλημα αλφα-εθνικής που δεν κάνει ούτε προπονήσεις. Σεβασμό στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Δυστυχώς. Όχι. Αγωνιστήκαμε σε επίσημο παιχνίδι, εκπροσωπώντας την εθνική μας ομάδα, χωρίς καμία προπόνηση. Όταν σε χώρες του εξωτερικού τα πρωταθλήματά τους διεξάγονται κανονικά. Στην Ελλάδα, ακόμη παλεύουμε για το αυτονόητο. Από μικρές, αγαπάμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Και το κάνουμε, κόντρα σε όλους και όλα. Μπορεί για εσάς να είμαστε αόρατες, αλλά είμαστε εδώ. Δυνατές, ενωμένες, αποφασισμένες, να μην σας αφήσουμε να μας κλέψετε. Αυτό που ονειρευόμαστε από παιδιά. Μάλιστα. Είδαμε και τη Δανάη τη Σιδηρά και άλλες γνωστές παίκτριες. Είναι διεθνείς όλα τα κορίτσια. Διεθνείς, ναι, που έχουν αγωνιστεί στην εθνική βεβαίως. Για αυτές είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί θα πηγαίνουν κανονικά στους αγώνες. Έχετε επικοινωνία και με όλες τις παίκτριες μεταξύ σας. Έχετε πολύ καλές σχέσεις από ό,τι γνωρίζω, Μέρη, και με τις κοπέλες που είναι στον Εργοτέλη και με τα κορίτσια που είναι στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα η συγκυρία για την Κρήτη είναι, θα έλεγα, λίγο οξύμορο το σχήμα και τραγική ηρωνία. Το γεγονός ότι πάνω εκεί που η Κρήτη, Νίκο, έχει τρεις ομάδες πλέον στην πρώτη εθνική γυναικών, δεν μπορούν να παίξουν. Δηλαδή έχουμε τον Όφη, τον Εργοτέλη, βλέπουμε πλάνα και πάλι από την ομάδα του Όφη, τον Όφη, τον Εργοτέλη και τον Αστέρα Ρεθύμνου. Και πάνω σε αυτό το timing που η Κρήτη θα είχε τρεις ομάδες στη μεγάλη κατηγορία, δεν μπορούμε να τις δούμε. Θα είχε πολύ ανταγωνισμό φέτος. Είχαμε ακούσει ότι ίσως ξεκινήσουμε έστω μόνο για το δεύτερο γύρο, αλλά εγώ βλέπω ότι χειροτερεύει η κατάσταση μέρα με τη μέρα, οπότε... Απλά αυτό, αν δεν είχε ξεκινήσει κανείς, θα έλεγα λογικό και αναμενόμενο. Αυτή η αδικία μας... Ατομικές προπονήσεις γίνονται, Μέρη? Ο καθένας ό,τι κάνει για τον εαυτό του. Τρέξιμο, ό,τι κάνει για τον εαυτό του, Εγώ κάνω, αλλά και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Είπα, μέχρι 3 άτομα, 4 άτομα πόσο είναι. Κάνεις σε γήπεδο, τρέχεις και εκτός γηπέδου, γυμναστήριο δεν επιτρέπεις γήπεδο, ουσιαστικά. Τένις, μπάσκετ, τα κάνω όλα. Επειδή ψάχνει και ο Γιώργος τώρα παρέα για να αθληθεί και για να προπονηθεί, μου εκφράζει κάθε μέρα το παράπονο, μου λέει δεν έχω, μου λέει παρέα. Ναι, ρε. Εγώ πάω στη θάλασσα κυρίως. Σαββατοκύριακο θα πας. Αύριο, πρώτο Θεός, θα το συνδυάσουμε γιατί έχουμε και αγώνα του Εργοτέλη μετά στους άνδρες. Και θα ρίξει βουτιά. Εννοείται. 2-3 φορές την εβδομάδα έχω πρόγραμμα. Όταν είναι οι καιρικές συνθήκες τέτοιες. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα με το πότε θα επιστρέψουν στο γήπεδο. Δυστυχώς δεν είμαστε και αρμόδιοι να απαντήσουμε εμείς. Περιμένουμε από τους αρμόδιους να πάρουν μια απόφαση. Αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα το επόμενο, αν θέλεις Νίκο, να ρωτήσω από τη Μέρη την Κοκοτσάκη, είναι. Ξέρω ότι η ερώτηση αυτή είναι κλισέ, αλλά στην περίπτωσή της έχει πραγματικά μεγάλη σημασία. Επειδή ο πατέρας της χρόνια ασχολήθηκε με το βόλεϊ, πώς την τράβηξε το
ποδόσφαιρο. Καλή ερώτηση. Α, έχουμε να κλείσουμε και με το πλάνο. Βέβαια, είναι το συλλαλητήριο. Είναι οι αθλητών που διαμαρτυρήθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, Γιώργο. Ακριβώς. Σήμερα το μεσημέρι έγινε αυτό. Βέβαια. Πολλοί για αθλητές, αθλήματα, όχι πολλοί, μόνο για το ποδόσφαιρο. Είχαμε θίξει και το θέμα της κολύμβησης πριν από δύο εβδομάδες με τη Μαρία την Πετρούτσου. Mm-hmm. Πολλά τα θέματα σε πολλά αθλήματα. Ναι, βέβαια τα δεδομένα σε κάθε κατηγορία είναι και λίγο διαφορετικά, αλλά ουσιαστικά το ζητούμενο είναι η άθληση και έστω οι προπονήσεις. Δηλαδή οι αγώνες είναι το τελευταίο κομμάτι, αλλά οι προπονήσεις είναι κάτι πιο σοβαρό. Μάλιστα, για να περάσουμε τώρα στο θέμα που πήγες να ανοίξεις. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Κοκοτσάκης ο Βασίλης είναι διαιτητής βόλεϊ, εδώ και χρόνια τον γνωρίζουμε. Ωστόσο. Ήταν, το έχει αφήσει το. Το έχει αφήσει, ναι, τα τελευταία χρόνια. Και πώς δεν ασχολήθηκε με το βόλεϊ, αυτή είναι η ερώτησή σου. Ναι, τι την τράβηξε στο ποδόσφαιρο, γιατί τα κορίτσια η αλήθεια. Φαντάζομαι είναι το ταλέντο, Γιώργο. Έχω μάθει, οι πληροφορίες λένε στο ότι. Στο βόλεϊ ήσουν καλή. Αυτό, αυτό. Σε όλα εκτός τον μπάσκετ που δεν μπορούσα να ακουμπίζω την μπάλα, γυρνάνε τα θλάμα αμέσως. Ήταν και ποδοσφαιριστής ο πατέρας μου. Καμία σχέση. Στόπερ από αυτά τα λίγα, τα γνωστά, τα ελληνικά τα στόπερ. Σκληρό στόπερ εννοείς. Ας πούμε, που μπάλα περνάει, παίξει την περνάει και τέτοια. και αδερφός μου έπαιζε ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το βόλεϊ. Δεν ξεκίνησα ποτέ με ποδόσφαιρο. Ξεκίνησα με άλλα αθλήματα, γιατί τότε δεν ήταν και πολύ γνωστό ότι υπήρχαν γυναικείες ομάδες. Υπήρχε ο Εργοτέλης, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ασχολήθηκα. Ξεκίνησα κολυμβητήριο, ξεκίνησα στίβο. Νομίζω πιο πολύ δεν ήθελα να μπλέκω στα πόδια του. Ή δεν ήθελε εκείνος, κάτι από τα δύο. Δεν θυμάμαι και πολύ, γιατί έχω και μια αμνησία. Αλλά περισσότερο γιατί ήθελα να είμαι σε άλλο χώρο εκτός. Πολυαθλήτρια δηλαδή. Εκτός από το μπάσκετ, μας λες τώρα ότι είχες. Το μπάσκετ, όχι, δεν το θέλω καθόλου. Εκτός από το μπάσκετ, όλα τα υπόλοιπα. Λίγο πολύ. Ναι, απλά στα δύο χρόνια πάνω έλεγα ας αλλάξω άθλημα. Δεν ξέρω, με κούραζε. Το ποδόσφαιρο με έχει κρατήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένιωσες ότι αφορά άντρες, ότι είναι ένα άθλημα το οποίο. Ο πρωταγωνιστής πρέπει να είναι άντρας. Όχι, γιατί δεν το θεωρώ σωστό, εννοείται. Με αυτή τη λογική το αντιμετωπίζουν πολύ μάλλον, γι' αυτό και δεν ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ακριβώς, ειδικά στην Ελλάδα, και θέλω να τα ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα. Ενώ στο εξωτερικό, βέβαια, οι γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου γνωρίζουν πρόοδο. Ακριβώς. Και γενικά την αποδοχή, την ανταπόκριση του κοινού. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω. Είναι λανθασμένη η νοοτροπία και ίσως είναι καιρός, καθώς έχουμε αθλήτρες, πρωταγωνίστρες που αξίζουν και πρέπει αυτή η νοοτροπία να αλλάξει. Και υπάρχει, να μου επιτρέψεις, μιας και το λες αυτό, Νίκο, να μου επιτρέψεις να πω ότι έχει γίνει και λίγο παρεξηγημένο κάποιες φορές το γυναικείο ποδόσφαιρο, ειδικά. Ναι. Δηλαδή έχει σχολιαστεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άθλημα ομαδικό παίζουν οι γυναίκες. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θεωρείτε γιατί. Ότι πάνε στο ποδόσφαιρο, το αφήνουν τελευταίο στην επιλογή τους, ότι στις προτιμήσεις είναι. Μάλλον θα φταίει το περιβάλλον, γιατί κι εγώ αν είχα διαφορετικό πατέρα, ίσως και εκείνος. Γι' αυτό και δεν ξεκινήσαμε κι εμείς το ποδόσφαιρο. Πήγαμε σε άλλα αθλήματα. Ακριβώς. Είδαν ότι στη γειτονιά έπαιζα ποδόσφαιρο με τα αγόρια, σου λέει εκεί θα πρέπει να πάει το κορίτσι. Άλλοι γονείς προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην αφήσουν το παιδί να ασχοληθεί με αυτό που αγαπάει, γιατί. Ακόμα υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι το κορίτσι δεν πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο κτλ. Και εμένα προσπάθησαν. Η μαμά μου ήθελα να κάνει μπαλαρίνα, αλλά δεν τα κατάφερε. Εκεί ήθελα να την πω και στο άλλο άκρο. Ναι, ο πατέρας μου ήθελε να μην κάνει ποδοσφαιρίστρια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Μέσωσε. Τα νεύρα εντός αγωνιστικού χώρου ανάμεσα σε γυναίκες είναι το ίδιο έντονα. Χειρότερα, νομίζω. Χειρότερα. Ένας γιατής που είμαστε μαζί τώρα στη σχολή προπονητών. Που μας είχε σφυρίξει πολλές φορές, μου έλεγε «Δεν σας παλεύω». Επειδή γίνονται πράγματα μέσα στο γήπεδο που μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό για έναν άντρα, μια κλωτσιά, αλλά είναι συνεχόμενο. Δεν έχει, είναι, πώς θα το πω, πώς ξεμαλιαζόμαστε καμιά φορά. Η αλήθεια είναι πως η Μέρη Κοκοτσάκη, για να τη βάλουμε και στα βαθιά, φημίζεται για την ικανότητά της στο σκοράρισμα κτλ. Αλλά φημίζεται ότι είναι και από τις πιο σκληρές του χώρου και ότι. Δεν φημίζομαι για το σκοράρισμα. Εντάξει, τώρα είσαι με τριόφρον. Όχι, ψέματα είναι. Στα πέντε σου, τέσσερα δοκάρια. Τώρα είναι πάρα πολύ ειλικρινής. Εγώ είδα το πλάνο και βλέπουμε και τώρα ένα γκολ που έχει πετύχει με καταπληκτικό πλασέ που θα ζήλευαν και αρκετοί σέντερφορ στην Ελλάδα. Πρέπει να είναι από παιχνίδι στη Γλυφάδα. Έτσι. Νομίζω ότι δεν θέλεις να πολυμιλάς για τον εαυτό σου, αλλά. Καθόλου δεν θέλω. Αλλά σε κάποιες στιγμές έχεις και τεντωμένα νεύρα και τα βάζεις αν χρειαστεί και με τις αντίπαλες, έτσι.
Γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να παίζω και center forward, γιατί είναι η θέση που απλά τρως ξύλο, δεν δίνεις. Οπότε θέλω, άμα μπορώ και να παίξω stopper, σαν τη Δανάη θα παίζα. Η φυσική σου θέση? Ο καθένας με βάζει κάπου διαφορετικά. Εγώ θέλω να παίζω stopper. Δεν με βάζει κανείς stopper, γιατί πιστεύουν ότι θα έχουμε κάθε 5 λεπτά πέναλτι. Ξεκίνησα εξάρι, παίζω δεκάρι, παίζω και αριστερό half, center forward με βάζανε, δεν θέλω καθόλου. Οπότε, αν με βλέπει ο coach, νομίζω στο κέντρο είναι καλύτερα. Ο coach σταμάτησε ο Μαμαντζάκης, ο οποίος ήταν τερματοφύλακας πάντως όταν έπαιζε. αλλά μπήκε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο και είμαι σίγουρος ότι θα πάει και πολύ καλά. Γιώργο, έχουμε σύνδεση, έχουμε ακόμα μία σύνδεση. Έχουμε μία παρένθεση. Ναι. Πάλι για γυναικείο αθλητισμό θα μιλήσουμε. Για να ανοίξουμε την παρένθεση. Mm-hmm. Να πάμε στο βόλεϊ και στην Αθηνά τη Γεωργοπούλου που μας περιμένει υπομονετικά. Βέβαια, και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Την Αθηνά, να σε καλησπερίσουμε. Γεια σας. Καλησπέρα, Αθηνά. Καλησπέρα. Γνωρίζουμε ότι και εσύ πηγαίνεις για προπόνηση καθημερινά, παρόλο που δεν μπορείς να κάνεις την προπόνηση που θέλεις. Και είναι καυτό το ζήτημα και στο βόλεϊ, καθώς η Α1 επιστρέφει, αλλά όχι και η Α2 στα κορίτσια, στις γυναίκες. Ναι, το εν μέρη το καταλαβαίνω ότι επιστρέφει η Α1 λόγω του ότι είναι μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη απραξία από τον Νοέμβρη. Και πιστεύω ότι οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες μετά, όταν μπούμε ξανά στο γήπεδο, όταν αποφασιστεί ότι θα ξεκινήσουν οι αγώνες που δεν το νομίζω φέτος, πάμε για την επόμενη χρονιά. Αλλά είναι πολύ δύσκολο για εμάς. Πραγματικά. Και ουσιαστικά, ενώ είχατε κάνει ένα νέο ξεκίνημα, η ΓΕΗ, η ομάδα σου, η Γυμναστική Ένωση Ηρακλείου, ήταν σε πολύ καλό δρόμο και σε αγόρια και σε κορίτσια. Σας αφήνει πίσω και στην καριέρα σας και από όλες τις απόψεις αυτό. Δυστυχώς, ναι, κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα. Το πήραμε από εκεί πέρα που το αφήσαμε πέρυσι. Και είναι σαν να μας κόβουν τα φτερά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Mm-hmm. Ατομικές προπονήσεις κάνετε τώρα, Αθηνά, γιατί ξέρουμε ότι πριν από λίγο ήσουν για προπόνηση. Ναι, μας στέλνει ο προπονητής μας από την πρώτη μέρα της καραντίνας, μας στέλνει προπονήσεις στο σπίτι και προσπαθεί και εκείνος να μας αλλάζει λίγο τις συνθήκες που ζούμε μέσα στο σπίτι. Κάπως να χαρούμε έστω που κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Εσύ, αν δεν κάνω λάθος, έχεις τελειώσει και η γυμναστική ακαδημία, έτσι δεν είναι, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Ναι, ναι, ναι. Αλλά γενικά ο χώρος σου τώρα είναι σαν να έχει βγει από την πρίζα. Ναι, τώρα εμείς απλά καθόμαστε και κοιτάμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Mm-hmm. Μιας και έχουμε δύο κορίτσια του αθλητισμού μαζί μας, μήπως θα μπορούσε να μιλήσει και η μία στην άλλη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν γνωρίζονται μεταξύ τους. Όχι, δεν γνωρίζομαι. Έχουμε τη Μέρη την Κοκοτσάκη που παίζει ποδόσφαιρο εδώ. Εσύ θα έπαιζες ποδόσφαιρο ποτέ ή δεν το είχες σκεφτεί, Αθηνά? Εγώ ήμουν πολύ αγοροκόρτσι όταν ήμουν μικρή και έπαιζα πολύ με τα αγόρια ποδόσφαιρο. Ψάχνουμε παίχτρια. Θα έκανες. Το βόλι. Ψάχνουν παίχτρια, λέει εδώ η Αθηνά. Όχι, όχι, προτιμώ με τα χέρια, με τα πόδια. Η Μέρη στην Αθηνά το λέει. Ούτε εσύ θα έπαιζες, Μέρη. Τίποτα, ο Γιώργος έχασε τα λόγια του. Είναι ανάμεσα σε δύο κοπέλες τώρα και έχει χάσει τα λόγια του. Ναι, τώρα μου στόρουν πέναλτι από παντού, δηλαδή. Το θέμα να το πιάσω. Το θέμα τα τρως, αυτό το θέμα. Τα τρώω τώρα, τα τρώω. Είναι ωραίο να μιλάς με κορίτσια που είναι στον αθλητισμό. Πραγματικά χαίρομαι, γιατί και μάλιστα από το Ηράκλειο και κορίτσια που έχουν διακριθεί σε αυτό που κάνουν. Είναι ωραίο να μιλάς με επαγγελματίες αθλητές που σέβονται το χώρο τους και ζητούν το καλό. Mm-hmm. Και ζητούν αυτό που πρέπει να γίνει και στην περίπτωση βέβαια της Μέρης είναι να ξαναπαίξουν τα κορίτσια ποδόσφαιρο. Και στην περίπτωση βέβαια της Αθηνάς κάτι αντίστοιχο. Ακριβώς. Ο βόλεϊ και νομίζω ότι είναι κοινό το αίτημα πλέον από όλες τις πλευρές. Ακριβώς. Θα πρέπει αυτοί που είναι αρμόδιοι να το δούνε. Έτσι, για το κλείσιμο, Αθηνά, αν μπορούμε να πούμε τη χρονιά χαμένη, Αθηνά Γεωργοπούλου, από την επόμενη χρονιά, τι στόχοι θα μπουν, πώς θα επιστρέψετε σε μια κανονική ροή? Πιστεύω ότι με το που δώσουν το OK, ότι μπείτε στο γήπεδο και απλά για προπόνηση, ο μόνος μας στόχος θα είναι η επόμενη χρονιά και να πάμε ακόμα καλύτερα από τη φετινή. Δηλαδή, οι στόχοι μας δεν είναι ακόμα πιο υψηλότεροι. Είναι η μόνη μας λύση και το μόνο μας, ο μόνος στόχος. Μάλιστα. Mm-hmm. Αθηνά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε μαζί σας. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και θα κλείσουμε τώρα
One Woman Show με τη Μέρη. Ναι, νομίζω πως ήταν καλή η παρέθεση, παρά λίγο να κάνουμε και μεταγραφή από το ποδόσφαιρο, από το πόλι. Ναι, δεν το κατορθώσαμε. Ναι, δεν το κατορθώσαμε. Εντάξει, την επόμενη φορά. Μέρη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μην ρωτήσω αθλητή πρότυπο, Μέση ή Ρονάλντο, μιας και... Εύκολη απάντηση. Αγαπημένη ομάδα, μου πεις. Δεν λέω, όφι, εντάξει, τώρα τι να πω. Όφι, είναι εύκολη απάντηση, γι' αυτό λέω μη ρωτήσεις. Και πιστεύω ότι με τον Όφι μπορείτε να κάνετε και πράγματα, να γράψετε τη δική σας ιστορία και στο γυναικείο, γιατί το ποδοσφαιρικό, το ανδρικό, εντάξει, εννοείται ότι έχει τεράστια ιστορία. Έχουμε γράψει τώρα, δεν ξέρω, θα ξαναγράψουμε. Εύκολη απάντηση Μέση ή Ρονάλντο ποια είναι δηλαδή? Μαντέψτε. Τι πιστεύετε? Έτσι που σε βλέπω εγώ θα έλεγα πως έλεγες Ρονάλντο. Ρονάλντο, μα δε, η φυσιογνωμία της είναι για Ρονάλντο. Και βέβαια δεν τολμώ να ρωτήσω Πελέ ή Μαραντόνα, γιατί θα μου πει Μαραντόνα με τη μία. Δεν τους ξέρω καν. Δεν τους θυμάμαι, δεν τους έχω... Άλλη γενιά. Πελέ θα έλεγα. Α, Πελέ θα έλεγες. Θα έλεγες Πελέ. Από τους σύγχρονους Έλληνες, Φορτούνης. Τσιμίκας. Και Φορτούνης μου αρέσει, αλλά... Ναι. Δεν ξέρω, κάθε ένας σε άλλες θέσεις. Σε άλλες θέσεις, ναι. Τι να πω. Φορτούνη. Δηλαδή, οπότε κατάλαβα ότι σ' αρέσουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν την τεχνική, αλλά πρέπει να είναι και δυνατοί μες στο γήπεδο. Μ' αρέσει, ας πούμε, με Γιάδο πάρα πολύ. Αλλά παίζει ένα αγώνα, χάνει τρεις. Δηλαδή... Γιώργο, η κλήρωση του κυπέλου. Ναι, ναι, για να προλάβουμε την επικαιρότητα και να πούμε ότι βγήκαν τα ζευγάρια. ΠΑΟΚ Λαμία, Ολυμπιακός Άρης, ΑΕΚ Βόλος και ΠΑΣ Γιάννινα Παναθηναϊκός, διπλοί αγώνες. Είχαμε και καταγγελίες για, για ζεστά και κρύα μπαλάκια. Μετά την κλήρωση έγινε θέμα από τον Ολυμπιακό και τον Άρη, κυρίως. Γιατί τι είχαν μεταξύ τους. Τι να πω τώρα. Κυρίως από τον Ολυμπιακό φώναξαν πάντως γιατί δεν επιτράπηκε να είναι παρόντες οι άνθρωποι των ομάδων. Λόγω πανδημίας και λόγω μέτρων. Αλλά νομίζω από την ΕΠΟ λένε ότι το είχαν ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ευνοημένο τον Παναθηναϊκό σε αυτή την κλήρωση. Και τον ΠΑΟΚ. Και τον ΠΑΟΚ, ναι. Κοίταξε. Η ΑΕΚ γιατί, Γιώργο? Η ΑΕΚ, οπότε βλέπουμε την κλήρωση, εάν είχε περάσει ΟΦ θα παίζε με τον Όφη, αλλά ναι. Δυστυχώς ο Όφη δεν τα κατάφερε, πήγε με το Βόλο. Δεν υπάρχει κλήρωση και ημιτελικών ζευγάρια, διασταύρωσε. Όχι. Αλλά προφανώς θα υπάρχουν μεγάλα παιχνίδια στα ημιτελικά. Μάλιστα. Με αυτά τα δεδομένα. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Γιώργο. Λέμε... Εγώ θα πω ότι αν δεν ήταν αθλήτρια του ποδοσφαίρου, θα γινόταν δικηγόρος. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα.